ώρα του μεγάλου debate έφτασε. Απόψε στις 10:30 τα τέσσερα ιδιωτικά κανάλια, Ωμέγα, Αντένα, Σίγμα και Αλφα, συντονίζουν τις συχνότητές τους σε μια γιορτή της δημοκρατίας. Η κάλυψη θα είναι εκτενέστατη και αντάξια των προσδοκιών του Κύπριου τηλεθεατή. Οι τρεις υποψήφοι θα καταφθάσουν στις εγκαταστάσεις του Ωμέγα, ο κάθε ένας σε διαφορετική ώρα. Πρώτος ο Ανδρέας Μαυρογιάννης σε 9:35. Θα ακολουθήσει ο Αβέροφ Νεοφύτου στις 9:40 και τρίτος ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις 9:45. Κατά την άφηξή τους θα δώσουν και την πρώτη τους δήλωση πίσω από τα μικρόφωνα των σταθμών, προμηνύοντας τι θα ακολουθήσει. Το στούντιο προετοιμάστηκε κατάλληλα για να φιλοξενήσει τόσο τους υποψήφιους όσο και τους δημοσιογράφους. Αβέροφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα στέκονται καθ' όλη τη διάρκεια του debate και θα έχουν απέναντί τους τον Γιώργο Κασκάνη εκ μέρους του Α, τον Γιάννη Καρεκλά εκ μέρους του Σ και τον Νικήτα Κυριάκο εκ μέρους του Αντένα. Τη συζήτηση θα συντονίζει ο διευθυντής ειδήσεων του ΜΕΚΑ, Μιχάλης Παυλίδης. Επειδή οι υποψήφοι θα είναι ιστάμενοι, η γλώσσα του σώματος θα παίξει σημαντικό ρόλο ως προς τις εντυπώσεις που θα αποκομίσουν οι τηλεθεατές. Άπαντες θα ανακρίνουν όλους τους υποψήφιους με τη σειρά. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει εντός 2 λεπτών να δώσει την απάντησή του. Με τους ανθυποψηφίους του να έχουν το δικαίωμα παρέμβασης για 1 λεπτό, σε περίπτωση που θεωρούν ότι θίγονται. Θα ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις με τους υποψήφιους να έχουν 1 λεπτό στη διάθεσή τους. Στο δεύτερο μέρος θα υπάρξει διάλογος μεταξύ των υποψηφίων, ενώ και οι 4 δημοσιογράφοι θα υποβάλουν από μία ερώτηση προς όλους τους υποψήφιους, οι οποίοι θα έχουν από 1,5 λεπτό για να απαντήσουν. Τα δύο μέρη θα επαναληφθούν 2 φορές, ενώ το μεγάλο debate θα ολοκληρωθεί με κάθε υποψήφιο να έχει 2 λεπτά στη διάθεσή του για καταληκτικό σχόλιο. Τα επιτελεία εργάστηκαν σκληρά τις προηγούμενες μέρες προκειμένου οι υποψήφοι να είναι σε θέση να απαντήσουν στις καυτές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η δική μας προετοιμασία εστιάζεται στο να καταθέσουμε το όραμά μας. Η ορθότερη επιλογή είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και μέσα από το ψηλό debate θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών. Σήμερα είναι μέρα επικοινωνίας με τους πολίτες. Σήμερα είναι μέρα παράθεσης θέσεων, παράθεσης απόψεων, παράθεσης προτάσεων για όλα όσα αφορούν την κοινωνία. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και μια ευκαιρία για τους πολίτες για να ακούσουν επιτέλους τις ξεκάθαρες θέσεις των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Αβέροφ Νεοφύτου είναι έτοιμος, έχει προετοιμαστεί για όλα τα ζητήματα. Ωστόσο, προσδοκίες από το μεγάλο debate έχει και ο κόσμος που ακόμη δεν έχει κατασταλάξει και περιμένει να ακούσει θέσεις για σημαντικά ζητήματα. Προτίθεμαι να ακούσω γενικά πώς είναι να προχωρήσει ο κάθε υποψήφιος. Ακόμα να δούμε πώς να κινηθούν σε σχέση με τα ενίκια. Κυρίως βλέψεις για το κυπριακό ζήτημα, θα έλεγα. Σοβαρές και εφικτές. Και αντιμετώπιση ακρίβειας. Κατά την αποχώρηση των υποψηφίων από τις εγκαταστάσεις του ΩΜΕΓΑ, τα μικρόφωνα των ιδιωτικών καναλιών θα τους περιμένουν ξανά για μια πρώτη αντίδραση μετά την πρώτη τους τηλεμαχία. Ενώ οι κάμερες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα καταγράφουν κάθε στιγμή, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Σε λίγη ώρα λοιπόν, κύριε